Ο κύριος Γιάννης Γκιόκας είναι εκπρόσωπος τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος και είναι βουλευτής Αττικής του κόμματός του. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Φυσικά τον θέλω κυρίως για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκιόκα. Καλή σας μέρα. Αλλά θα μπω στον πειρασμό να τον ρωτήσω για την ανάγνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εγώ τα χαρακτήρισα έτσι λίγο ένα γεωπολιτικό χάος. Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για τεράστιων διαστάσεων εξελίξεις, τόσο αυτές που αφορούν αυτό που μόλις είπατε, τις εξελίξεις με το Brexit, όσο και αυτές φυσικά που αφορούν τη γειτονιά μας, την κατάσταση στην Μέση Ανατολή με την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο και των δύο? Είναι ότι οξύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ανταγωνισμοί μεταξύ ισχυρών κέντρων, ισχυρών παικτών χωρών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρωσία και η Κίνα. Απότοκο αυτών των ανταγωνισμών είναι και οι εμπορικοί πόλεμοι ή οι επιλογές προστατευτισμού που βλέπουμε. Το Brexit εντάσσεται, για παράδειγμα, σε αυτή τη λογική. Απότοκο αυτών των ανταγωνισμών είναι και η όξυνση των πολέμων, των επεμβάσεων που βλέπουμε αυτή την περίοδο με την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία και με το πράσινο φως φυσικά που έχουν δώσει οι μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ανοχή για να γίνει αυτή η εισβολή. Είναι πολύ επικίνδυνες οι εξελίξεις. Πάρα πολύ επικίνδυνες. Σας ανησυχούμε για επέκταση της τουρκικής επιθετικότητας εδώ? Βεβαίως. Εμείς ανησυχούμε ιδιαίτερα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει εκφράσει τις ανησυχίες τους για αυτές τις εξελίξεις, τη στιγμή που οι κυβερνήσεις και στη χώρα μας, και η σημερινή αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση, εφησύχασαν τον ελληνικό λαό ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι αν έχουμε ισχυρούς συμμάχους και προστάτες θα μας εγγυηθούν και την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Και ιδιαίτερα δεν προκύπτει, αν δει κανείς λίγο και μια ιστορική εμπειρία που υπάρχει, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, για το πώς ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αξιοποίησαν την κουρδική ηγεσία τα προηγούμενα χρόνια, από τη μία... Συμμάχους τους, ναι. Από τη μία φυσικά για να κάνουν... Για να αντιμετωπίσουν τους τσιχαντιστές. Όχι, και όλο αυτό το παιχνίδι της αποσταθεροποίησης στη Συρία, το γενικότερο παιχνίδι αποσταθεροποίησης, και αξιοποίησαν εντάξει, ένα μέρος. Είχαμε και έναν ηγέτη εκεί που βομβάρδιζε το λαό του, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Το τι ήταν ο Άσαντ, κύριε Καραγιάννη, και το πώς αλλάζουν οι ηγέτες και οι ηγεσίες είναι θέμα του Συριακού λαού να το αποφασίσει και όχι θέμα του κάθε δύναμης που θέλει να επεμβαίνει. Όμως βγαίνει μια εμπειρία. Το πώς δηλαδή οι υπεραλιστικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες αξιοποίησαν την κουρδική ηγεσία για να προχωρήσουν την αποσταθεροποίηση στη Συρία, στην κατεύθυνση του διαμελισμού, και πώς σήμερα την αφήνουν στις ορέξεις της τουρκικής επιθετικότητας κτλ. Αυτά είναι ορισμένα, αν το πω έτσι, είναι μια εμπειρία που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός. Ναι, σε αυτό ενδεχομένως έχετε δίκιο, όταν προσπαθούμε να διαβάσουμε κάθε φορά πόσο στηρίζουν ή δεν στηρίζουν τη χώρα μας μεγάλοι ηγέτες που μας επισκέπτονται. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι ένας επαρχιωτισμός που πρέπει να τον εγκαταλείψουμε. Να πάμε λίγο στα... Το επαρχιωτισμό το βάζω σε εισαγωγικά. Ναι, το καταλαβαίνετε. Κύριε Γκιόκα, διαβάζω ότι υπάρχει έτσι μια διάθεση συνένεσης από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μάλλον πρωτόγνωρο, δεν μας έχετε συνηθίσει σε αυτά τα ζητήματα που συνδέονται με το δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν φυσικά και από τον τόπο διαμονής τους. Άκουσα και τον Πρωθυπουργό προχθές να λέει ότι είναι έτοιμος να θυσιάσει ακόμα και την επιστολική ψήφο προκειμένου να υπάρξει, να επέλθει η συνένεση. Τελικά είναι πιθανό να το ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Καραγιάννη, εμείς αντιμετωπίζουμε το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού με πολύ υπεύθυνο τρόπο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό
έχουμε καταθέσει μια συνεκτική πρόταση, μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία αφενός διευκολύνει να ασκηθεί το δικαίωμα της ψήφου από τους Έλληνες που εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και διατηρούν δεσμούς με την χώρα. Από την άλλη μεριά, αυτή η πρόταση αποτρέπει μια υπέρμετρη αλλίωση του εκλογικού σώματος με τη συμμετοχή ψηφοφόρων, να το πω έτσι, οι οποίοι έχουν χάσει, αντικειμενικά έχουν ενταχθεί στις κοινωνίες των χωρών εκεί. Να το δούμε λιγάκι αυτό που λέτε για το υπέρμετρη. Ξέρετε, ρώτησα χθες τον κύριο Γεραπετρίτη, περίπου την ίδια ώρα μέσα συνομιλούσαμε χθες, τον ρώτησα εάν έχουν μία τάξη μεγέθους στην κυβέρνηση, αν έχουν ένα μετρήσιμο μέγεθος για τους Έλληνες του εξωτερικού που έχουν δικαίωμα ψήφου και τους δίνεται η δυνατότητα να το ασκήσουν από το εξωτερικό που διαμένουν. Μου είπε ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι πάνω από 300.000. Οπότε... Προσέξτε όμως, θα σας πω το εξής. Υπάρχει κάτι που δεν λέει η κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να είναι έτσι, ότι όντως όσοι είναι στο εξωτερικό να είναι γύρω στους 300.000 και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό που δεν λέει η κυβέρνηση όμως είναι ότι με το σημερινό δίκαιο ηθαγένειας που ισχύει στη χώρα μας. Το δικαιώματος. Το δικαιώματος ακριβώς. Δηλαδή, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ένας απόγονος μεταναστών τρίτης, τέταρτης ή πέμπτης γενιάς μπορεί πολύ εύκολα να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια. Αυτός ο αριθμός των 300.000 μπορεί να υπερδιπλασιαστεί, να πολλαπλασιαστεί. Και άρα, πολύ περισσότεροι να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν το δικαίωμα ψήφου. Άρα εμείς καταθέσαμε μια πρόταση Επειδή δεν είναι και ένα τεράστιο θέμα, υπό την έννοια ότι μια άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πάλι με 200 βουλευτές, θα έχει τη δυνατότητα, αν δεν θέλει αυτόν τον τρόπο, μπορεί να τον αλλάξει. Ναι, δεν είναι και εύκολο να συγκεντρωθούν 200 βουλευτές. Γι' αυτό ξέρετε ότι δεν έχει γίνει εδώ και χρόνια. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς καταθέσαμε θα έπρεπε, γιατί είναι μια κρεμότητα του συντάγματος. Λέει ότι ο νομοθέτης θα εξειδικεύσει τον νόμο και το λέει από το συντάγμα. Καταθέσαμε μια συνεκτική πρόταση. Ποια είναι αυτή η πρόταση? Πρώτον, η αυτοπρόσωπη παρουσία σε πρεσβείες και προξενία και όχι η επιστολική ψήφο. Που αν θέλετε δεν είναι τεχνικό ζήτημα, είναι και ένα ζήτημα ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής και ενδιαφέροντος να συμμετέχω σε μια διαδικασία. Το δεύτερο κριτήριο που βάλαμε είναι να υπόκειται σε υποχρεώσεις, τουλάχιστον φορολογικές, η εκλογή στο εξωτερικό. Γιατί είναι εύλογο ότι το δικαίωμα της ψήφου στον πυρήνα του συνδέεται και με ορισμένες υποχρεώσεις. Αντιλαμβάνεστε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με συγχωρείτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο γιος μου είναι 17 χρονών και ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Δεν έχει αφημί. Όχι, στο εσωτερικό είναι. Αυτό το άφημι δεν είναι Δεν είναι λίγο ανισομέρεια ψήφο αυτό. Θα σας πω γιατί δεν είναι καθόλου. Μπορεί κάποιος ο οποίος από την πολιτική του επιλογή δεν θα έχει καμιά απολύτως συνέπεια. Καμιά απολύτως συνέπεια. Να αποφασίζει δηλαδή για το τι κυβέρνηση, τι φόρους, τι νοσοκομεία, τι υγεία, τι παιδεία θα υπάρχει στην Ελλάδα, όταν από αυτήν την επιλογή ο ίδιος δεν θα έχει καμία απολύτως συνέπεια. Νομίζω ότι είναι εύλογο. Το αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν μπορεί να έχει την ίδια βαρύτητα η δικιά σας ψήφος που θα υποστούμε τις συνέπειες από κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, δεν γνωρίζει τις πολιτικές εξελίξεις, δεν θα υποστεί καμία συνέπεια από την επιλογή αυτή που θα κάνει. Είναι νομίζω εύλογο. Και το τρίτο κριτήριο που βάζουμε είναι να υπάρχει ένας ανώτατος συνήθως χρόνος. Συνήθως πάντως δεν ψηφίζουμε, δεν ασκούμε το εκλογικό δικαίωμα στη βάση των συνεπειών που θα υποστούμε. Ας πούμε το εκλογικό μας δικαίωμα, μήπως και αλλάξει σελίδα και η χώρα μας και όταν η ζωή λέω μας κάθε φορά. Συνεπειών εννοώ θετικών και αρνητικών συνεπειών. Ναι, δεν το λέω απαραίτητα με την αρνητική του. Άσχετα που τα τελευταία χρόνια έχουμε αρνητικές συνέπειες από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Αλλά καταλαβαίνετε ποιο είναι ο πυρήνας του σκεπτικού μας. Ότι το δικαίωμα ψήφου στον πυρήνα του συνδέεται και με ορισμένες υποχρεώσεις. Άνθρωποι, επομένως, οι οποίοι δεν έχουν καμία υποχρέωση στην ελληνική επικράτεια, έχουν κόψει δεσμούς, δεν γνωρίζουν τις πολιτικές εξελίξεις, δεν μπορούν να καθορίζουν
τις πολιτικές εξελίξεις. Να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Θα απαντήσετε συνολικά. Είναι σημαντικό. Αυτό που λέμε εμείς δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό εφαρμόζεται ήδη σε μια σειρά χώρες, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία ή στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες μάλιστα θέτουν ακόμη μεγαλύτερες προϋποθέσεις συμμετοχής των αποδήμων τους από αυτές που προτείνουμε εμείς τώρα ως ΚΚΕ. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αναρωτιέμαι όμως πώς θα απαντήσετε με βάση αυτές τις ασφαλιστικές, όπως τις λέτε, δικλείδες που το Κομμουνιστικό Κόμμα θέτει στο τραπέζι του διαλόγου. Εάν δεν ισχύσουν όλα αυτά, δηλαδή δεν ισχύει το προξενία, δεν ισχύει η επιστολική ψήφος, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ασφαλιστικές δικλείδες και ένας Έλληνας του εξωτερικού, ο οποίος είναι απολύτως συνειδητός ψηφοφόρος, πάρει το αεροπλάνο και έρθει και ψηφίσει στην Ελλάδα. Τις ίδιες συνέπειες, για να δανειστώ το χαρακτηρισμό, θα υποστεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί θα πάρει το αεροπλάνο και την επόμενη μέρα θα ξαναφύγει. Εμείς δεν μπορούμε να ούτε νομοθετούμε ούτε προτείνουμε στη βάση της περιπτωσιολογίας. Όχι, δεν είναι περιπτωσιολογία, νομίζω ότι είναι μια πραγματικό δεδομένο. Ναι, θέτεις ορισμένους γενικούς κανόνες, που επαναλαμβάνω, ισχύουν και σε άλλα κράτη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν ανακαλύψαμε εμείς την πυρίτιδα. Στην ουσία, μελετήσαμε την εμπειρία και την νομοθεσία που εφαρμόζουν ήδη άλλα κράτη. Μάλιστα. Με ένα σκεπτικό. Αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση, το αρχικό σχέδιο, δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί στην πορεία. Λοιπόν, το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης στην ουσία δεν εφαρμόζεται παρά μόνο σε ελάχιστες χώρες. Δηλαδή αυτή η δυνατότητα, ο καθένας να ψηφίζει, ακόμη κι αν είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστης, χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Γκιόκα. Πρέπει να πάω σε ειδήσεις. Μιλάμε για την Ελλάδα, που το δίκαιο Ιθαγένειας που εφαρμόζει, και αυτό είναι εξαίρεση. Οι άλλες χώρες έχουν εξελίξει το δίκαιό τους όσον αφορά αυτό. Άρα νομίζω ότι η πρότασή μας είναι λογική και γι' αυτό το λόγο έχει τύχει και αποδοχής. Όπου την έχουμε συζητήσει, θα τα ξαναπούμε, γιατί σήμερα έχετε και την πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής. Εκεί θα ανοίξει τα χαρτιά της κυβέρνησης, θα κατατεθούν και προτάσεις από τα κόμματα. Είναι μια διαδικασία την οποία νομίζω πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι, εφόσον γίνεται συζήτηση ευρεία στο σύνολο του πολιτικού συστήματος, δεν είναι απόφαση μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γκιόκα. Καλή σας ημέρα.